Πάμε να δούμε ιστορικά το πώς έχει χτιστεί το Facebook και πώς εξελίχθηκε σε Meta και ποιες εταιρείες εφαρμογές έχει στην κατοχή του αυτή τη στιγμή. Το 2004 δημιουργήθηκε το Facebook από τον Zuckerberg. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Facebook από τότε έχει μεγαλουργήσει. Τι έχει συμβεί στη συνέχεια? Το 2008 δημιούργησε το Messenger, το γνωστό σε όλους μας Messenger, το οποίο έχει κολλήσει πλέον με το Facebook. Δουλεύουν βέβαια και ξεχωριστά αν θέλεις, αλλά το Facebook το έχει προσκολλήσει εκεί και το χρησιμοποιούμε για να συνομιλούμε με ανθρώπους μέσα από εκεί, είτε από επαγγελματικές σελίδες είτε από προφίλ. Το 2012 ήρθε στην κατοχή του το Instagram. Το Instagram, παρότι είναι πλέον ένα με το Facebook, ανήκει ουσιαστικά στην ίδια εταιρεία, στη Meta, λειτουργεί εξίσου μέχρι και σήμερα ως ένα διαφορετικό application το οποίο εξυπηρετεί mobile users. Στις αρχές του 2014 αγόρασε το WhatsApp. Μέσα από το WhatsApp, όπως μπορείτε να δείτε, το προμοτάρει και πάρα πολύ σε στόχευση και στις διαφημίσεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και να διευκολύνει τους πελάτες πέρα από το Messenger να χρησιμοποιούν μέσα από το κινητό τους και το WhatsApp για επικοινωνία και για επαγγελματικούς λόγους φυσικά, γιατί κυρίως το έχει βάλει για αυτό το λόγο. Προς τα μέσα τέλη του 2014 πήρε και το Oculus. Μέσα από το Oculus λοιπόν, αυτά τα VR sets που έχετε δει, το χρησιμοποίησε Facebook για να συνδεθείς και κυρίως είναι για gaming, για mobile gaming, καθώς βλέπουν ότι το mobile gaming είναι το μέλλον, το πήραν και αυτό και πλέον πρέπει να συνδεθείς μέσω Facebook για να μπορείς να έχεις το λογαριασμό σου και να αγοράζεις παιχνίδια και να απολαμβάνεις αυτή την καταπληκτική εμπειρία μέσω του VR. Προς τα μέσα του 2006 δημιούργησε το Workplace. Το Workplace είναι ένας χώρος όπου μπορούν οι επαγγελματίες να συνομιλούν μεταξύ τους, να φτιάχνουν spaces, να έχουν χώρους για να μπορούν να διευκολύνουν περισσότερο τη δουλειά τους. Ουσιαστικά τους στέλνει εκεί για να έχεις το χώρο σου, τον επαγγελματικό, και να μιλάς με συναδέλφους ή να έχεις τη δική σου εταιρεία και να έχεις τους εργαζόμενους σου μέσα και να παρακολουθείς εξελίξεις, να έχεις tasks και τα περαιτέρω. Στα μέσα περίπου του 2018 έβγαλε το Portal. Το Portal τι σημαίνει? Μέσα από το Portal μπορεί ο χρήστης του Facebook, του Meta, να κάνει video calls είτε μέσω Messenger, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω και από την ίδια του την τηλεόραση. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο video experience εκεί, όπου σε ακολουθεί και η κάμερα για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία όταν κάνεις video calls. Το 2019 ανακοινώσανε το Novi. Τι είναι το Novi? Είναι ένα digital wallet, το οποίο ανακοινώθηκε από τη Meta. Ουσιαστικά μπορείς να στείλεις packs χρήματα, packs dollars, να το πω διαφορετικά, το πιο σωστό, το οποίο είναι ένα digital currency. Είναι αρκετά καινούριο, αλλά η Meta έχει ανακοινώσει ότι ο στόχος της είναι να μπορείς να στέλνεις εύκολα χρήματα όσο εύκολα στέλνεις και ένα μήνυμα στο WhatsApp είτε στο Messenger. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Novi σαν standalone app, όπως το WhatsApp και το Messenger, δηλαδή να χρησιμοποιείς μόνο αυτό χωρίς να έχεις λογαριασμό στο Facebook. Και αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχει δημιουργήσει apps η Meta μέχρι σήμερα, το Facebook μέχρι σήμερα.